δημοσιεύτηκε σε φεκ οικία των Υπουργείων Εσωτερικών του Πάνου Σκουρλέτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, αλλά και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης των Δήμων για την λειτουργία καταφύγιων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης για το έτος 2017. Πρόκειται για μια απόφαση που βγαίνει κάθε χρόνο, αλλά εμείς δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ, απαντά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σερών Χρήστος Γρηγοριάδης. Στα χαρτιά είναι κάθε χρόνο. Στην πράξη όμως, εμείς δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα. Λοιπόν, αφορά κάποιες δαπάνες του κοινοκομείου, όχι όλες. Ας πούμε, αφορά τις τροφές, όχι όμως τα φάρμακα. Πλην αυτό που χρειάζονται για τις στηρώσεις. Αφορά κάποιες δαπάνες για το ιατρείο, για το κτίριο, όχι όμως δαπάνες που θέλουν οικοδομική άδεια, μικροσυντηρήσεις και τέτοια. Λοιπόν, αυτά κάθε χρόνο, έτσι όπως λέει το ΦΕΚ και αυτό που μας στείλαν τώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μας επιδοτεί το 70% από τα εξοφλημένα. Δηλαδή, αν έχουμε πάρει εμείς 100.000 τροφές και έχουμε πληρώσει τις 30, στις 30 θα μας δώσουν το 70%. Αυτό ισχύει κάθε χρόνο. Και το θέμα όμως είναι ότι εγώ εχθές επικοινώνησα με το Ταμείο του Δήμου να δω για τα περσινά που στείλαμε, αν μας έχουν στείλει κάτι, δεν έχουν στείλει ούτε μισό ευρώ. Ο κύριος Γρηγοριάδης μάλιστα επισημαίνει ότι το κοινοκομείο σε καμία περίπτωση δεν βασίζεται στα χρήματα της πολιτείας. Ο προϋπολογισμός του κοινοκομείου είναι από το Δήμο. Καθαρά από τον Δήμο. Λοιπόν, φέτος είναι πιο αυξημένος από πέρυσι. Και ανάλογα με το τι ανάγκες προκύπτουν, έτσι, αναμορφώνουμε και τους πολλές φορές τον προϋπολογισμό. Δεν βασίζεστε δηλαδή σε αυτά τα χρήματα του Υπουργείου, Όχι, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου. Δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, μακάρι να έρθουν. Θα έρθουν, θα πάνε πάλι στο Ταμείο του Δήμου, έτσι. Αλλά αν περιμένω εγώ από εκείνα τα χρήματα να συντηρήσω το κοινοκομείο, να ταΐσω τα αδέσποτα, θα φάνε τους ανθρώπους, δεν θα έχουν να φάνε. Ναι, θα τρώνε μεταξύ τους. Εγώ δεν βασίζομαι καθόλου σε αυτά τα χρήματα. Μακάρι να έρθουν, είναι καλοδεχούμενα, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στους Δήμους. Όμως ο Δήμος μας χρηματοδοτεί για την λειτουργία του καταφυγίου, του κοινοκομείου. Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση Δήμων με σκοπό την λειτουργία καταφύγιων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αλλά και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Έχουμε κοντά στις 60.000 ευρώ τροφές και 40.000 φάρμακα. 39 και κάτι. Αυτά είναι τροφές και φάρμακα. Θέλετε τον πραγματικό προϋπολογισμό του κοινοκομείου? Σκεφτείτε ότι έχει μία μόνιμη κτηνίατρο, έχει μία συμβασιούχο κτηνίατρο, έχει έναν μόνιμο υπάλληλο περισυλλογής, έχει άλλους υπαλλήλους συντήρησης καθαριότητας κτλ. Καύσιμα, ρεύμα, φάρμακα, δηλαδή έχει πάρα πολλά. Εγώ κατ' εμέ ξεπερνάει και τις 200.000 τα έξοδα, αν βάλουμε μισθούς κτλ. Δεν είναι οι 100.000 που λέμε ότι κάθε χρόνο δίνουμε, ναι. Αυτά είναι οι τροφές και τα φάρμακα. Όμως εκεί δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι, αυτοί πληρώνονται. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των αδέσποτων στο κοινοκομείο Σερών ξεπερνά τα 500 και ο αριθμός θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος αν ο Δήμος δεν έστελνε αδέσποτα ζώα στη Γερμανία, τονίζει ο αντιδήμαρχος. Στέλνουμε στην Γερμανία σκυλιά κάθε μήνα σχεδόν, έτσι, και το λέμε δημόσια και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτε, και μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα για το θέμα της νομιμότητας. Λοιπόν, φανταστείτε αν δεν γινόταν και αυτές οι υιοθεσίες, θα είχαμε τρελαθεί εδώ.